Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Το ζήτημα είναι εξαιρετικά σοβαρό, όσο και επίκαιρο. Αφορά την εξεταστική των φοιτητών και συγκεκριμένα την εξεταστική των φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το πανεπιστήμιο αυτό που προήλθε από τη συγχώνευση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά πριν από 2 περίπου χρόνια. Εντάξει, δεν έφτανε η ταλαιπωρία των φοιτητών, όπως και όλου του λαού βεβαίως με την πανδημία του κορονοϊού και την καραντίνα. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί οι φοιτητές, και ειδικά επικεντρώνουμε στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με την εξεταστική τους, η οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε εξελίσσεται. Όπως καταλαβαίνετε, κύριε Υπουργέ, αυτό γεμίζει άγχος τα παιδιά, ανασφάλεια, δημιουργεί και οικονομικά προβλήματα, θα πρόσθετα εγώ, γιατί σήμερα δεν είναι να παρατείνει κανείς τις σπουδές του με ό,τι υπάρχει στην κοινωνία, με την ανεργία, με όλα τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες. Εν πάση περιπτώσει, το συγκεκριμένο ίδρυμα, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ανακοίνωσε το πρόγραμμα της εξεταστικής και, για να είμαι πιο σαφής, της τηλεεξεταστικής, το οποίο θα διαρκέσει για 3 μονάχα εβδομάδες. Και μέσα σε αυτόν τον πολύ μικρό χρόνο θα πρέπει οι φοιτητές να προετοιμαστούν για να δώσουν τα μαθήματά τους. Εν τω μεταξύ, δεν υπήρξε και έγκαιρη η ειδοποίηση. Μιλάμε τώρα για ένα ίδρυμα στο οποίο υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός φοιτητών, ο οποίος παράλληλα με τις σπουδές του εργάζεται, έτσι ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στο κόστος των σπουδών, το οποίο, όπως όλοι ξέρουν, είναι πολύ μεγάλο στη χώρα μας. Υπάρχουν όμως και άλλα προβλήματα, κύριε Υπουργέ. Δεν είναι καθόλου αυτονόητο ότι κάθε φοιτητής και κάθε φοιτήτρια διαθέτει όλον εκείνον τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό, έτσι ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτής της τηλεεξεταστικής. Δεν είναι καθόλου αυτονόητο, δηλαδή, ότι οι φοιτητές αυτοί διαθέτουν αυτό το ηλεκτρονικό υπολογιστή, τον οποίο πρέπει να διαθέτουν με όλα τα τεχνικά μέσα, ή διαθέτουν εκείνη την κατάλληλη σύνδεση του ίντερνετ για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν, να συμμετέχουν σε αυτήν την τηλεεξεταστική. Οι φοιτητές με τους συλλόγους τους εκεί, εν πάση περιπτώσει, αρκετές φορές κινητοποιήθηκαν, πήγαν στις Πριτανίες, στις σχολές εκεί, στα τμήματα. Μέχρι τώρα απάντηση δεν έχουν πάρει. Υπάρχει μεγάλη αγωνία και μεγάλη αναστάτωση, επαναλαμβάνω, ειδικά στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, και την αγωνία τους και τα αιτήματά τους μεταφέρουμε σήμερα προς εσάς, προς το αρμόδιο Υπουργείο και τον αρμόδιο Υφυπουργό, τον κύριο Διγαλάκη. Σας ζητάμε λοιπόν να μας πείτε τι ακριβώς μέτρα θα πάρετε για να υπάρξει παράταση στην τηλεεξεταστική, η οποία έχει, με τον τρόπο που γίνεται, τα περιθώρια της είναι κυριολεκτικά ασφυκτικά. Να μεριμνήσει το Υπουργείο, να δοθεί όλος ο απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός στους φοιτητές που δεν τον διαθέτουν, να μεριμνήσει το Υπουργείο να ανοίξουν τα κέντρα υπολογιστών που διαθέτουν τα πανεπιστήμια, και για να μας καταλάβουν και οι τηλεθεατές όσοι παρακολουθούν, τα κέντρα υπολογιστών είναι αυτά ακριβώς τα κέντρα που προορίζονται για την κοινή χρήση των φοιτητών, για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν αυτά τα μέσα, να προστατευτούν τα προσωπικά δεδομένα των φοιτητών. Θα επανέλθω μετά, θα πω λίγο περισσότερα πράγματα στη δευτερολογία μας, και να γίνει μια διπλή εξεταστική το Σεπτέμβριο, έτσι ώστε για όλους τους φοιτητές, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν όλα τα προβλήματα. Αγαπητές συνάδελφε, κύριε Δελή, χαίρομαι ιδιαίτερα για την ερώτηση που μου κάνετε, γιατί είναι η πρώτη φορά που συζητάμε στη Βουλή το θέμα αυτού του εξαμήνου, του ακαδημαϊκού εξαμήνου που βαίνει προς την ολοκλήρωσή του, και πραγματικά τα πανεπιστήμια μας κατάφεραν ένα άθλο. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες της πανδημίας, πάρα πολύ γρήγορα προσαρμόστηκαν, δόθηκε όλο το εξάμηνο, δόθηκαν τα μαθήματα εξ αποστάσεως με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Πάνω από 96% των μαθημάτων δόθηκαν με μεθόδους εξ αποστάσεως μέσω του διαδικτύου. Και θέλω πραγματικά να συγχαρώ όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα, τις διοικήσεις των πανεπιστημίων, το διδακτικό προσωπικό που μπόρεσαν και οργάνωσαν την εξ αποστάσεως διδασκαλία σε τόσο σύντομο χρόνο, αλλά και τους φοιτητές μας, οι οποίοι αγκάλιασαν την εξ αποστάσεως διδασκαλία, με αποτέλεσμα να είμαστε αυτή τη στιγμή
σε θέση να πούμε ότι το εξάμηνο δεν χάθηκε, ολοκληρώνεται, γίνονται οι εξετάσεις, οι φοιτητές μας βγαίνουν αλόβητοι από αυτή την περιπέτεια και μάλιστα το Πανεπιστήμιο μας έχει κερδίσει πολλά μέσα από αυτή τη δοκιμασία. Τώρα, όσον αφορά την οργάνωση της εξεταστικής στα πανεπιστήμια, δώσαμε τη δυνατότητα στα πανεπιστήμια, πέραν των κλασικών μεθόδων εξέτασης, να εξετάσουν τους φοιτητές και με εξαποστάσεως μεθόδους. Γιατί το κάναμε αυτό? Από τη στιγμή που η διδασκαλία του εξαμήνου ολοκληρώθηκε με μεθόδους εξαποστάσεως και πολλές δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες φοιτητών, παρέμειναν στους τόπους καταγωγής τους, μακριά από τα πανεπιστήμια, καταλαβαίνετε ότι θα ήταν παράλογο να ζητήσουμε να μετακινηθούν για να πάνε στα πανεπιστήμια να εξεταστούν διαζώσεις. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, πώς το κάναμε αυτό? Πήραμε μια υπουργική απόφαση η οποία έλεγε στα πανεπιστήμια ότι εφόσον επιλέξετε να δώσετε εξετάσεις και με εξαποστάσεως μεθόδους, τότε θα πρέπει να προσέξετε δύο πράγματα. Το ένα είναι να πάρετε μια απόφαση συγκλήτου η οποία θα περιγράφει με ποιο τρόπο κατοχυρώνεται, διασφαλίζεται το αδιάβλητο της εξέτασης, και το δεύτερο, τι μέτρα λαμβάνεται για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αυτές τις αποφάσεις, και οι οποίες ήταν αναλυτικότατες και στην περίπτωση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, είχαν την υποχρέωση να τις αναρτήσουν στη Διάβγεια για να έχουμε διαφάνεια, να τις κοινοποιήσουν στο Υπουργείο και στην Εθνική Αρχή. Τώρα, αναφέρετε στην ερώτησή σας κάποιες καταγγελίες φοιτητών, οι οποίες θα χαρακτηρίζω ότι είναι αόριστες, αλλά θα σταθώ επιμέρους στον τρόπο με τον οποίο το εξειδικεύεται. Ζητάτε παράταση της εξεταστικής και διπλή εξέταση το Σεπτέμβριο. Δεν θα κρυφτώ πίσω από το αυτοδιοίκητο, αν και το συγκεκριμένο το ακαδημαϊκό ημερολόγιο είναι αρμοδιότητα συγκλήτου του Πανεπιστημίου και στα πλαίσια του αυτοδιοίκητου. Αλλά θα σας πω την άποψή μου. Έχουμε καλλιεργήσει τη λάθος εντύπωση ότι τα πανεπιστήμια είναι εξεταστικά κέντρα. Ότι έχουμε καταντήσει οι εξετάσεις στα πανεπιστήμια, η πρώτη εξεταστική του Ιανουαρίου, του Ιουνίου, του Σεπτεμβρίου, να καταλαμβάνουν πολύ μεγάλο μέρος του ακαδημαϊκού ημερολογίου. Τα πανεπιστήμια μας δεν είναι εξεταστικά κέντρα, κύριε Δελή. Οι εξετάσεις είναι για να πιστοποιήσουν τη γνώση του φοιτητή, η οποία πιστοποιείται και σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Ο φοιτητής είναι στο πανεπιστήμιο για να μάθει. Είναι στο πανεπιστήμιο για να μάθει και θα αξιολογηθεί καθ' όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Επομένως, είμαστε τελείως αντίθετοι σε αυτό το θέμα. Το έχω αντιμετωπίσει πάρα πολλές φορές στη θητεία μου ως πρίτανης. Φροντίζαμε οι εξετάσεις να έχουν ένα σύντομο χρονικό διάστημα και να έχουμε το απαιτούμενο διάστημα για τη διδασκαλία, γιατί αυτό προέχει στο Πανεπιστήμιο. Βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο ο φοιτητής για να μάθει και όχι για να δίνει εξετάσεις. Και όσον αφορά τη διπλή εξεταστική του Σεπτεμβρίου, θα προσθέσω εδώ ότι γνωρίζετε ότι, μάλλον δεν γνωρίζουμε, ποια θα είναι οι επιδημιολογικές συνθήκες το Σεπτέμβριο για να πούμε ότι χρειάζεται να πάμε σε διπλή εξεταστική. Δεν χρειάζεται, οι εξετάσεις δίνονται κανονικά στο Πανεπιστήμιο. Έχω αφήσει κάποια αναπάντητα ερωτήματα, θα τα πω στη δευτερολογία μου. Κοιτάξτε, ο κύριος Πρόεδρος άνοιξε τη συζήτηση το ζήτημα της εξαποστάσεως διδασκαλίας στα πανεπιστήμια, η οποία συνέβη. Έτσι κι αλλιώς. Ξέρετε όμως πολύ καλά ότι δεν μπορεί να αντικαταστήσει εξ ολοκλήρω την πανεπιστημιακή διαδικασία. Υπάρχουν τα εργαστήρια τα οποία δεν μπορούν να γίνουν με την τηλεεκπαίδευση. Δεν λέμε εμείς ότι δεν είναι ένα βοηθητικό εργαλείο η τηλεεκπαίδευση, αλλά όμως δεν μπορεί να αντικαταστήσει, όπως είπαμε, το σύνολο της πανεπιστημιακής διδασκαλίας. Τώρα, η εξεταστική, κοιτάξτε, μπορεί να γίνει με 2-3 τρόπους. Δηλαδή, μπορεί να γίνει, ως τηλεεξεταστική, μπορεί να γίνει με την προφορική εξέταση ή μπορεί να γίνει και με μια γραπτή εργασία. Οι φοιτητές, από όσο γνωρίζουμε, δεν αποκλείουν τίποτε από αυτά, κανένα από αυτά, καμία από αυτές τις τρεις επιλογές, εφόσον βεβαίως διαθέτουν καταρχήν τα τεχνικά μέσα ή τον απαραίτητο χρόνο. Γιατί δεν μπορείς να ζητάς από ένα φοιτητή να σου παραδώσει μια εργασία μέσα σε μια εβδομάδα, σε 10 μέρες. Καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να υπάρξουν εκεί πέρα τα χρονοδιαγράμματα, θα πρέπει να ανοίξουν λίγο. Γι' αυτό και το πρώτο αίτημα που βάζουμε, το βάζουν και τα παιδιά εκεί και οι φοιτητές, είναι να δοθεί μια παράταση. Και δεν μιλάμε για καμιά τεράστια παράταση, για μια εβδομάδα μιλάμε.
την παράταση αυτή στην εξεταστική. Δεν μπορεί δηλαδή οι φοιτητές να κινητοποιούνται και με συγχωρείτε να ακούν όπως άκουγαν πριν από 200 χρόνια οι Γάλλοι τη Μαρία Αντουανέτα να τους λέει ότι αν δεν έχετε να φάτε, φάτε παντεσπάνι, να τους λένε εκεί πέρα οι υπεύθυνοι ότι αφού δεν έχετε τα τεχνικά μέσα ας μην εξεταστείτε. Δεν είναι απάντηση αυτή σήμερα. Δεν έχουν κάποια παιδιά τα τεχνικά μέσα. Τι να κάνουμε τώρα. Θα πρέπει λοιπόν και το Πανεπιστήμιο το ίδιο να ανοίξει το κέντρο των υπολογιστών και το Υπουργείο να αναλάβει τις ευθύνες του. Είπατε για τις αόριστες καταγγελίες. Είναι, με συγχωρείτε κύριε Υπουργέ, είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες οι καταγγελίες. Υπάρχει μεγάλος αριθμός φοιτητών στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, στη ΣΕΙΠ, που έχει αποκλειστεί εξ αυτού του λόγου από την τηλεεξεταστική. Τώρα, τι να πούμε, ονόματα δηλαδή. Είναι μεγάλος ο αριθμός. Και μάλιστα σε αρκετές σχολές και σε αυτό το πανεπιστήμιο οι φοιτητές ρωτήθηκαν, συμφωνείτε με αυτούς τους όρους? Δηλαδή όποιος δεν έχει τα μέσα, ας πούμε, να αποκλείεται από τη διαδικασία. Και όσοι φοιτητές έκαναν το λάθος να πούνε ότι δεν συμφωνούν επειδή δεν έχουν ακριβώς, δεν είχαν τα τεχνικά μέσα, αποκλείστηκαν. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούν επίσης τα παιδιά να εναποθέτουν τις ελπίδες τους σε εκείνους τους καθηγητές οι οποίοι δείχνουν μια καλή διάθεση να βοηθήσουν τα παιδιά σε αυτές τις έκτακτες συνθήκες. Με μια προφορική εξέταση δεν το κάνουν όλοι και εν πάση περιπτώσει δόθηκε μια παράταση, να πούμε εδώ από ό,τι μάθαμε τις τελευταίες μέρες, δόθηκε μια παράταση, έχει 27 τμήματα το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, δόθηκε παράταση μόνο στο ένα από τα 27, μια παράταση 5 ημερών. Γιατί να μην δοθεί σε όλα τα τμήματα, έτσι να ανασάνουν, να πάρουν λίγο κουράγιο και τα παιδιά να διαβάσουν, να προετοιμαστούν λίγο καλύτερα. Και ήθελα να πω, να κάνω και ένα σχόλιο για τα προσωπικά δεδομένα, γιατί υπότιθα θα το αναφέρω, ότι έχει ζητηθεί στο Τμήμα Λογιστικής, το αναφέρομαι και στην ερώτηση, ότι θα ζητήσουν ορισμένοι καθηγητές, όχι όλοι, δεν το κάνουν όλοι, από τους φοιτητές να κατεβάσουν ένα πρόγραμμα το οποίο επιτρέπει στον επιτηρητή να βλέπει τι αρχεία υπάρχουν στον προσωπικό υπολογιστή του εξεταζόμενου. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αυτό δεν μπορεί να γίνει δεκτό. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το ζήτημα. Και εννοώ, και βεβαίως πρέπει να ξέρετε, φαντάζομαι ότι το γνωρίζει το Υπουργείο, ότι αρκετές φορές όταν πέφτουν πάρα πολλοί φοιτητές, το σύστημα γονατίζει από την υπερφόρτωση και δεν λειτουργεί. Είναι ζητήματα, πολύ πρακτικά ζητήματα. Δεν νομίζουμε ότι ζητάμε τον ουρανό μετάστρα. Ζητάνε και οι φοιτητές μια μικρή παράταση και μια βοήθεια εκεί στα παιδιά να μπορέσουν να ολοκληρώσουν την εξεταστική τους. Ευχαριστώ.